كروبات عادلة. اللهم يسر يا رب. Εύρος 4 Αυγούστου 2023. Μετανάστες διασχίζουν το ποτάμι με μια μικρή φουσκωτή βάρκα, ευχαριστώντας τον Θεό που τα κατάφεραν. Αυτό και πολλά άλλα παρόμοια βίντεο, τα οποία σύμφωνα με όσους τα αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα είναι γυρισμένα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, λειτουργούν ως κράχτες των λαθροδιακινητών. Καταγράφουν όλη την εγκληματική δραστηριότητά τους, ακόμη και το πώς στηβάζουν μικρά παιδιά στο πόρτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, κλεμμένου ή νοικιασμένου. Από αυτά που αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό έχουν προκαλέσει τροχαία δυστυχήματα στους δρόμους της Θράκης και της Μακεδονίας. Χάρη μάλιστα στην τεχνολογία και τα κινητά τηλέφωνα δίνουν σαφή στίγματα για τα σημεία των συναντήσεων με τους μετανάστες, αλλά και οδηγίες για το πώς θα φτάσουν ως εκεί. Ανάλογη παράνομη διαφημιστική δραστηριότητα και για τα θαλασσινά ταξίδια, τα οποία υπόσχονται ότι είναι γρήγορα και ασφαλή. Ανάμεσα στους 52 διασωθέντες από το ναυάγιο στην Πύλο πριν λίγες ημέρες, τα στελέχη του λιμενικού ανακάλυψαν και τρεις Αιγύπτιους που είχαν ρόλο διακινητών. Όπως και στην ΚΟ, ανάμεσα στους 10 διασωθέντες βρισκόταν και ένας 34χρονος διακινητής.